πρώτα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και που αντιμετωπίζονται ήδη από την υπηρεσιακή κυβέρνηση και που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση μετά την 21η Σεπτεμβρίου θα είναι τα θέματα της εκπαίδευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι τα θέματα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε επισημάνει από την αρχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα. Έχουμε υπογραμμίσει ότι με ιδεοληψίες δεν μπορείς να κάνεις εκπαίδευση και οπωσδήποτε δεν μπορείς να κάνεις εκπαίδευση με ρεβανσισμό. Δεν χωρούν οι πολιτικοί διαχωρισμοί και οι κομματικές ταυτότητες σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν κάναμε δηλώσεις ενώ γνωρίζουμε τα προβλήματα και ενώ σε όλους είναι γνωστά και τα κενά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τους αναπληρωτές και τα θέματα του ΦΠΑ που τώρα έχει παγώσει στην ιδιωτική εκπαίδευση που δεν αφορά τους πλούσιους, η ιδιωτική εκπαίδευση, διότι οι πλούσιοι θα βρουν να πληρώσουν το ΦΠΑ ακόμη και αν πάει 53% 23%. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εκπαίδευση της μεσαίας τάξης των ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα και ξέρουμε όλοι ότι όλα τα παιδιά και ειδικά στην επαρχία πρέπει να μάθουν αγγλικά, πρέπει να πάνε στο φροντιστήριο. Άρα όλα αυτά είναι αλληλένδετα και σχετίζονται με τη μεσαία, και την, με τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις έξω από τις διευθύνσεις τις οποίες επισκεφθήκαμε. Γνωρίζοντας ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σε άλλη περίπτωση θα είχαν δημιουργήσει πολύ μεγάλη φασαρία, μπορώ να φανταστώ τι θα έλεγαν βγαίνοντας από αυτά τα κτίρια για εγκληματικές αμέλειες, για μνημόνια, για προβλήματα κτλ. Διχαστικά πράγματα. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη συνέντευξη εδώ, χωρίς να παρεμβαίνουμε σε αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά λύνει όλα τα θέματα. Και ένα από τα θέματα που πρέπει να λύνει οπωσδήποτε είναι το θέμα της εκπαίδευσης, όπως και το θέμα της υγείας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιες παραδοχές οι οποίες υπάρχουν στο μυαλό κάθε λογικού ανθρώπου. Δηλαδή, υπήρξε μια λαϊκή εντολή στις 25 Ιανουαρίου του 2015 σε μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή αποχώρησε. Δεν βλέπω καμία άλλη εξήγηση πλην του γεγονότος ότι αποχωρείς διότι απέτυχες και έφυγες. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία τίθενται αυτή τη στιγμή είναι εσωτερικά προβλήματα αυτού που απέτυχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εντολή διακυβέρνησης. Το να έρχεται να μας λέει τώρα ότι η εντολή που έλαβε στις 25 του Γενάρη εξήντλησε τα όρια της είναι κάτι το οποίο προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Ουδέποτε εντολή μετά από γενικές εθνικές βουλευτικές εκλογές εξαντλήθηκε σε 6 μήνες. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας, βρισκόμαστε μπροστά σε μια απόλυτη αποτυχία και στη διακυβέρνηση και στη διαπραγμάτευση. Έγιναν μάλλον όχι τρομακτικά λάθη, έγιναν μόνο λάθη, μόνο αστοχίες. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Διαφορετικά δεν θα είχαν φύγει. Όλες οι δικαιολογίες οι οποίες ακούγονται, ότι δεν είχαμε πια την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν είναι ευθύνη ούτε του λαού, ούτε των άλλων κομμάτων να εξασφαλίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από ένα κόμμα που έχει πάρει 36% σε γενικές εθνικές εκλογές. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι είπαν ψέματα προεκλογικά, αποδείχθηκαν τα ψέματά τους μετεκλογικά, δεν θέλησαν να τα παραδεχθούν όλους αυτούς τους μήνες και να αλλάξουν πορεία. Προσπαθούσαν να κρυφτούν από τις συνιστώσεις τους. Υπήρξε μία συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους στις 20 Φεβρουαρίου, την οποία έκρυβαν συστηματικά, ακριβώς επειδή φοβούνταν ότι θα χάσουν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία, αλλά έτσι δεν κυβερνάται μία χώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι στην πράξη είδαμε ότι μία χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί αν δεν έχει κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να κάνει πορεία ο Πρωθυπουργός μιας χώρας προς τις συνιστώσεις του. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνηθεί μια χώρα και να περιμένει ο Πρωθυπουργός της χώρας τι θα πει η συνιστώσα η ΚΟΤΑ, η συνιστώσα ΑΡΕΝ, ΑΡΑΣ, ΑΡΑΡΕΝ, ΚΟΑ, ΑΚΟΕ, ΚΟΕ, ΑΚΟΑ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, ΚΕΤΑ, ΚΕΤΑ, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό νομίζω πια ότι όλοι οι Έλληνες το έχουν καταλάβει.
Αυτό, γι' αυτό συνέβησαν όσα συνέβησαν. Διότι παρίσταναν ότι έχουν ένα κόμμα, ενώ δεν είχαν τίποτα. Από κάτω απλώς, με τα ψέματα, είχαν πάρει λαό, ανθρώπους, οι οποίοι απλώς πίστεψαν στα ψέματά τους. Έλεγαν θα βαράνε τα ταούλια, θα αγορεύουν οι αγορές, το αποτέλεσμα το είδαμε. Έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, η Τρόικα φεύγει, από Τρόικα έγιναν 4 και πάνε να γίνουν 5 τώρα με αίτημα του κύριου Τσίπρα. Έλεγαν θα θέσουν υπό δημόσιο έλεγχο τις τράπεζες, τώρα μας λένε ότι οι τράπεζες θα είναι υπό ιδιωτικό έλεγχο και θα ελέγχονται απόλυτα από το τόχο σου. Έφεραν το πρόγραμμα, το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το έθαψαν και τώρα αύριο θα το κάνουμε και το μνημόσυνο, το ετήσιο. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες. Δεν μπορεί πέρσι τέτοιο καιρό να λένε στον κόσμο ότι έχω ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, κοστολογημένο πρόγραμμα. Να πηγαίνει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στις 23 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τελευταία του προεκλογική εκδήλωση, και να λέει ότι εγγυώμαι ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης, διότι είναι κοστολογημένο, δεν εξαρτάται από τα χρήματα. Μας λέγανε δεν θέλουν τα λεφτά των δανειστών. Μετά λέγανε, τώρα λένε μας φέρνουν σε πιστωτική ασφυξία. Μα εσείς δεν τα θέλετε. Παρουσιάζουν ως επιτυχίες αυτά τα οποία είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λένε για το πακέτο Γιουνκέρ, αλλά είχαμε τον κύριο Βαρουφάκη που έλεγε το πακέτο Γιουνκέρ και η ποσοτική χαλάρωση Ντράγκη είναι μια ηλιθιότητα. Και ξαφνικά έρχονται και μας λένε, με συγχωρείτε παιδιά, μαλώσαμε. Και λοιπόν, η χώρα μπορεί να εξαρτάται από το πότε μαλώνουν κάποιοι μέσα σε ένα κόμμα. Δεν είναι αυτά λογικά πράγματα. Η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Και αυτό το οποίο εμείς βεβαίως έχουμε ένα πρόγραμμα ως Νέα Δημοκρατία, το οποίο επικαιροποιούμε με τις νέες συνθήκες. Διότι το μόνο που κατάφεραν εκεί που δεν θέλαν κανένα πρόγραμμα και κανένα μνημόνιο, να μας πάνε στα capital controls, να σταματήσει η οικονομική λειτουργία της χώρας, επιβεβαιώθηκαν όλα όσα τους λέγαμε προεκλογικά. Τους λέγαμε ότι θα φτάσουν σε σημείο να μην μπορούν να εισάγουν πρώτες ύλες, καύσιμα και φάρμακα. Και προχτές ο κύριος Κουρλέτης, ο οποίος μας λιδωρούσε τόσο καιρό, βγήκε και είπε ότι δεν κατάλαβε ο σύντροφος Λαφαζάνης Παναγιώτης, όπως τον είπε, ότι άλλη μια εβδομάδα να κρατούσε αυτή η διαπραγμάτευση θα είχαμε πρόβλημα στην εισαγωγή φαρμάκων των καρκινοπαθών. Όταν όμως εμείς τους λέγαμε ότι τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς εισάγονται και αφήστε τις παλικαριές, γιατί δεν προλαβαίνουμε να περιμένουμε 3-4-5 μήνες για να κάνουμε την εισαγωγή των φαρμάκων, μας λέγανε κινδυνολόγους και καταστροφολόγους. Δεν είμαστε κινδυνολόγοι και καταστροφολόγοι. Λέμε την αλήθεια. Και είπαμε την αλήθεια. Και η πολιτική είναι η τέχνη του προβλέπει. Αν δεν μπορείς να προβλέψεις, είσαι άχρηστος για την πολιτική. Όταν λες ψέματα, είσαι ένας ψεύτης, κοινός. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πήγανε και σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο ήταν αυτό που έφερε το τρίτο μνημόνιο, έχουν φέρει ένα καινούριο μνημόνιο που έχουν βάλει το λαό να δανειστεί 90 δισεκατομμύρια αχρίαστα. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Πήραν τις εκλογές με το Μέλι Καρδούβελη, που ήταν 1 δις και που οι εταίροι ήθελαν να το κάνουν 2. Θέλετε 3. Και πού είναι τα 14 που φέρανε τώρα και ψάχνουν να βρούνε και βάζουν φόρους παντού. Χωρίς μία επένδυση, 1 ευρώ δεν έχει έρθει στη χώρα. Δεν μπορούμε να εισάγουμε αγροτικό εξοπλισμό για να απορροφήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα κονδύλια μάλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής για τα αγροτικά μας, γιατί έχει capital controls. Ξαφνικά είχαμε αύξηση θέσεων ανεργίας μέσα στον Ιούλιο, που Ιούλιο-Αύγουστο λόγω του τουρισμού πέφτει η ανεργία. Λοιπόν, πού είναι αυτά τα οποία λέγανε τόσο καιρό? Ο λαός λοιπόν αυτά θα τα σταθμίσει, ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο λαός έχει κρίση. Απλώς, ο λαός έκανε μία επιλογή πιστεύοντας σε αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας και θέλησε να την υπερασπιστεί αυτή τη λογική του, την επιλογή του. Δηλαδή είναι λογικό. Δεν είναι ο λαός, ας πούμε, ένα παίγνιο που τη μια μέρα μπορεί να λέει αυτό, να λέει αυτό. Όμως τώρα είμαστε μπροστά σε μία τρομερή πραγματικότητα. Και γενναίος είναι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει το λάθος του και όταν βρίσκεται μπροστά στην κάλπη με τον εαυτό του, κοιτάει να δει τι είναι το καλύτερο που θα κάνει για τον ίδιο και την οικογένειά του και την πατρίδα του και τη χώρα του. Εμείς αυτό, και τελειώνω με αυτό και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Εμείς, επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά ψέματα, λιδωρηθήκαμε σε πάρα πολλά, δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Γιατί δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι? Γιατί δεν θέλουμε να πανηγυρίζουμε
πάνω στα ερείπια της πατρίδας μας. Πολλές φορές μου το λένε και εμένα, δικαιώθηκες, και λέω και δεν μπορώ να το χαρώ. Γιατί η αγάπη για την πατρίδα μας είναι πάνω από την ανάγκη μας να δικαιωθούμε. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως έχουμε, σας λέω, το πρόγραμμά μας, το επικαιροποιούμε, θα το δώσουμε. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε αυτή τη στιγμή είναι μια σταθερότητα, να ηρεμήσει ο κόσμος, να υπάρξει μια κυβέρνηση. Είδαμε όλοι ότι ο δρόμος που έδειχναν ήταν ανύπαρκτος. Λέγανε ψέματα. Λέγανε μαζί τα ίδια ψέματα και οι ίδιοι και οι συνιστώσεις τους. Θέλω να σας θυμίσω ότι με αυτό το δημοψήφισμα δεν υπήρξε καμία διαφωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Λαφαζάνη. Μαζί έλεγαν τα ίδια πράγματα. Οι κόκκινες γραμμές μας είναι κόκκινες γραμμές του ελληνικού λαού. Δεν θα υποχωρήσουμε, θα νικήσουμε. Μαζί πήγανε στο. Βγήκανε βόλτα. Γιατί λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι ανακάλυψε, ότι ο κύριος Βαρουφάκης 25 Ιουνίου λέει ανακάλυψε ότι δεν ήθελαν να τον βλέπουν ο Γιούνκερ και η Λαγκάρντ. Μα πώς, δεν κατάλαβα. 5 Ιουνίου τον πήρα Λαμπρατσέτα και πήγανε βόλτα στον εθνικό κήπο. Δηλαδή είσαι πρωθυπουργός και ανακαλύπτεις 5 μέρες πριν μείνει απροστάτευτη χώρα σου ότι δεν μιλάς στο τηλέφωνο. Δεν τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα. 18 Ιουνίου με τον κύριο Λαφαζάνη αγκαλιά στην Αγία Πετρούπολη, στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ και λέγανε τα ίδια πράγματα. Ότι θα ανακαλύψουν, είναι καλοί θαλασσοπόροι, είναι πολέμαρχοι, θα ανακαλύψουν νέα λιμάνια που θα είναι ασφαλή και μιλούσαν με τα BRICS και μας φέρνανε προκαταβολή ρούβλια. Λοιπόν, έλεος. Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε λίγο την πατρίδα μας, γιατί η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή με το ένα πόδι είναι σταθερότητα και με το άλλο πόδι είναι πάνω από τον κρεμό. Εμείς λοιπόν αυτό που θα εγγυηθούμε, σταθερότητα να ηρεμήσουν οι Έλληνες. Κυβέρνηση η οποία θα αποφασίζει. Κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει, δεν θα μετατρέπει τα συνήθη προβλήματα διακυβέρνησης σε αδιέξοδα για το λαό. Δεν πηγαίνουν κατ' τόσο να ρωτάμε το λαό, τι γνώμη έχεις, μου φύγε η συνιστόσα κότα. Τι να κάνω, κάνε ένα δημοψήφισμα να μάθεις τι να κάνεις. Η Ρόζα ήρθε και μου είπε αυτό. Τι να κάνω, να κάνω κι άλλο ένα δημοψήφισμα. Ήρθε ο Γιούνκερ, γιατί πώς το έκανε το δημοψήφισμα. Ήρθε λέει ο Γιούνκερ και μου έκανε μία πρόταση. Τι γνώμη έχεις. Τι να απαντήσει δηλαδή ο άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας επί πρότασης του Γιούνκερ. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να δημιουργούμε προβλήματα στον κόσμο, εμείς θα τα λύνουμε.